Οι υψηλές θερμοκρασίες στέλνουν τους κριτικούς στις παραλίες, όπου πλέον δεν πέφτει καρφίτσα, ιδίως στα Σαββατοκύριακα. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει και η λίστα των θυμάτων που χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό. Ήδη δύο νέοι άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στο Αγιοφάραγκο και την ανάληψη Χερσονήσου, παρά το γεγονός ότι στη δεύτερη περίπτωση υπήρχε ναυαγοσώστη στην παραλία. Οι συστάσεις οι οποίες γίνονται κατά καιρούς από τους ναυαγοσώστες πρέπει οι λουόμενοι να τις υπακούν και τις υποδείξεις τις οποίες κάνουμε, ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε ατυχήματα. Πιτσιρίκια έρχονται πάρα πολλά, παίζουν όλο το απόγευμα εδώ, μπάνιο κάνουν, αλλά ναυαγοσώστη δεν είναι ακόμα. Η ναυαγοσωστική κάλυψη αυτή τη χρονιά εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο για τους δήμους της Κρήτης. Είμαστε σε συνεννόηση, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, η τουριστική δήμη, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και για να μην καταρρεύσει ο προϋπολογισμός των Δήμων με όλα όσα μας έχουν δώσει πάντα με την λογική της πανδημίας που ζούμε. Ο Δήμος Χερσονήσου πάντως, που αποτελεί πόλο έλξης από το Μάιο για κατοίκους και επισκέπτες της Κρήτης, εδώ και αρκετές ημέρες έχει εξασφαλίσει την παρουσία ναυαγοσώστη σε κάποιες από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου. Ο Δήμος Χανίων έχει ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας που απαιτείται και σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο γίνεται προσπάθεια οι ναυαγοσώστες να βρεθούν στα πόστα τους πριν από την 1η Ιουλίου με γνώμονα την ασφάλεια των λουωμένων. Οι ενέργειες του Δήμου Χανίων και που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη για το 2020 ήταν ανεξάρτητες με τις εξελίξεις λόγω κορονοϊού. Αντιμετωπίσαμε το συγκεκριμένο θέμα και την υποχρέωση της υπηρεσίας του Δήμου μας απέναντι στους χρήστες των παραλιών ως κανονική και ανεξάρτητα με τα έκτακτα μέτρα. Και να δούμε τώρα τι μέλη γενέστε, γιατί είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά όσον αφορά το COVID-19. Και περιμένουμε να δούμε αν θα ξεκινήσουμε 1 Ιουλίου ή αν υπάρχει δυνατότητα για νωρίτερα. Ωστόσο, για τους περισσότερους άλλους δήμους οι δυσκολίες είναι μεγάλες, όπως εξηγεί ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου. Οι τοπικές λιμενικές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν πλέον, με βάση το μέτρο που προβλέπει, την παρουσία 40 ατόμων αναστρέμα, ποιες παραλίες θα παραμείνουν πολυσύχναστες και ποιες θα αποχαρακτηριστούν. Να επανεξεταστεί ποιες παραλίες πράγματι είναι πολυσύχναστες, αφού υπάρχει υποχρέωση διατήρησης αποστάσεων ακόμα και στις παραλίες και κυρίως 40 άτομα αναστρέμα, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές, αστυνομία ή λιμενικό, που θα ελέγχει την πυκνότητα, άρα και την πιθανότητα κάποιες παραλίες που παλιά θεωρούνται πολυσύχναστες τώρα να μην είναι, για φέτος να μην είναι. Παρά το γεγονός ότι σαφείς κατευθύνσεις για το πώς θα διευθετηθεί η ασφαλής παρουσία των λουωμένων στις παραλίες εξαιτίας των μέτρων για την πρόληψη του COVID-19, θετικό στοιχείο είναι η παράταση της παρουσίας ναυαγοσώστης στις παραλίες της Κρήτης κατά μία ώρα. Έχει διευρεθεί κατά μία ώρα, από εκεί που ήταν 10.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα, έχει πάει από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.